Καλημέρα σε όλους, είμαι ο Winch και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο πάρα πολύ απαραίτητο κατά τη γνώμη μου, το οποίο είναι πώς να έχετε καλύτερα FPS στο GTRP και πώς να μην χάνετε γραφικά. Έχει να κάνει κυρίως με το opening του Emerald Universe και θα σας δείξω πώς να έχετε καλά FPS, να μην χάνετε γραφικά και αυτό λειτουργεί για όλους. Λειτουργεί για μένα, ανάλογα το τι PC έχεις, λειτουργεί και για σένα. Ωστόσο, αν μας αρέσει αυτό το βίντεο, θα ήθελα να κάνεις ένα like κάτω γιατί βοηθάει και εμένα πάρα πολύ. Να μου πεις στα σχόλια αν σε βοήθησε αυτό που σου είπα, το κόλπο. Και τέλος, να κάνεις εγγραφή αν θες παραπάνω τέτοια βίντεο ή παραπάνω βίντεο γενικότερα, αλλά και καμπανάκι για να σχόλια ειδοποιήσεις. Αυτά. Θυμίζω ότι stream καθημερινά στο PD Project θα έχει πάρα πολύ DRP και φύγαμε να σας δείξω πώς γίνεται. Όπως λέτε, μόλις έφτασα στην πόλη του Emerald, εγώ μαζί με την έμπιστη μηχανή μου του Hero 6, μέχρι να σας ξαναγήσω κιόλας μέσα στην πόλη, θέλω να δούμε κιόλας πώς είναι τα FPS στη διάφορα σημεία. Οπότε θα ανοίξω τα FPS αρχικά και βλέπετε, είμαι εδώ κάτω που είναι το αεροδρόμιο από εκεί που ξεκινάτε όλοι και έχω 110 FPS, ok. Θα κλείσω και το μενού μου πάνω δεξιά, γιατί όχι, να έχουμε έτσι μια καθαρή οθόνη και πάλι έχω 110 FPS. Θα βάλω το κράνος και θα ξεκινήσουμε την περιπέτεια προς την πόλη. Κάτσε, γιατί γυαλιά με κράνος δεν γίνεται. Κάτσε για το γυαλιά. Θα ξεκινήσουμε την περιπέτεια προς την πόλη. Θα πέρασουμε από τον Μπένι στο παλιό Πίγασος και θα δούμε τα FPS πώς παίζουν. Βλέπετε, ήδη μπαίνω προς την πόλη και έχουν πέσει τα FPS μου στα 90 με, 110, με 80 εκεί πέρα. Να σας πω κιόλας ότι τα γραφικά που έχω είναι ρυθμισμένα να παίζω έτσι όπως μου αρέσει εμένα. Δεν είναι ούτε όλα στα ultra, ούτε όλα στα normal. Είναι κάτι ενδιάμεσα με very high και normal όλα τα γραφικά μου. Επίσης έχω και graphics pack τα οποία είναι τα Redux, τα οποία κάνουν το game πανέμορφο. Γι' αυτό κιόλας έχω σίγουρα βεβαρημένη θέση από θέμα FPS. Γιατί έχω φορτωμένα γραφικά, έχω φορτωμένο graphics pack, high γραφικά, καταλαβαίνετε. Βλέπετε εδώ, είμαι κοντεύω στην πόλη, στην Grove και έχω 90% FPS. Και κάνω και record. Πάμε στα 80 σιγά σιγά. 70, 60 πέφτουμε σιγά σιγά. Που εντάξει, θα μου πεις για να κυκλίσει το GTA, δεν θες και πάρα πολλά FPS, θες να είναι όμορφο. Κάτσε να πέσω και ένα φανάρι και με κόψει αστυνομία και έχουμε άλλα. Βλέπετε τι εννοώ. Πάμε προς την πόλη και πέφτουν τα FPS. Κανονικά όπως πρέπει κιόλας. Θα τα πάτε κιόλας μία γιατί είναι μηχανάρα. Και όταν φορτώνει γρήγορα, βλέπετε πάω 50 με 40. Από εκεί που ξύνησε με 110. Φτάσαμε στον Μπένις. Και όπως βλέπετε, θεωρείται το πιο κεντρικό συνεργείο από όλα τα υπόλοιπα, θα έλεγα. Και έχω τώρα γύρω στα 70 με 80 FPS περίπου, πείτε. Okay. Ας δοκιμάσουμε τώρα να πάμε στο car dealer. Γιατί όχι, να δούμε εκεί πόσες FPS θα πιάσουμε. Βέβαια, εγώ μια σπο car dealer θα σας δείξω λίγο και τα οχήματα γιατί είναι τερματισμένα τα οχήματα. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Αστυνόμοι και διάφορα οχήματα πάρτε με εδώ εκεί. Θα κλειδώσω τη μηχανή μου εγώ, να είμαστε σε μη μας την κλέψουνε. Και εδώ στο car dealer που έχει και πολλά οχήματα, βλέπετε, έχω πάλι 70 με 80 FPS. Καλύτερα από τον Μπένις, είμαστε πιο μακριά από την πόλη, δεν είμαστε στο κέντρο, αλλά και πάλι όχι ικανοποιητικά. Βλέπετε, μπαίνω μέσα, ανεβαίνω το FPS με 90 με 110. Οκ, δεν λέω, καλά είμαστε, αλλά και πάλι μπορούμε καλύτερα. Φτάσαμε στο κατάλογο και πάμε στα custom cars. Έχει εδώ πέρα, βλέπετε, Nissan 180SX, έχει μέχρι 5 Miata, Subaru Impreza, 350Z, RX8, Mustang, Demon, S2K, Silvia, Porsche, Skyline, Supra, RX7, Supra του 20, δες εδώ. Audi Cabriolet. Καλησπέρα. Γενικά έχει πολύ πράγμα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, κοιτάμε το car dealer. Ναι, ναι. Βρήκατε κάτι ωραίο, έχετε λεφτά να πάρετε. Δεν έχω ακούσει ότι είναι ακριβά τα οχήματα. Έχω 26 χιλιάρικα. Φτάνει τίποτα, θα πάρουμε κανένα ποδηλατάκι, δύο μου φαίνεται. Θα δούμε. Άντε, καλή συνέχεια, αγορινά. Ωραία. Βάλαμε το κράνος μας και πάμε στο τελευταίο μας, στην τελευταία μας στάση που είναι η καφετέρια. Όπου εκεί, αν μαζεύεται κόσμο ή και στο Ελέξη και στην εκκλησία, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έχουμε σίγουρα FPS ή γραφικά. Πάμε στα 70-60 που με κινήσει. 70 με 80, καλά είμαστε, αλλά και πάλι μπορούμε καλύτερα. Φτάνω εδώ πέρα, βλέπω ήδη παρκαρισμένα οχήματα. Έχει κόσμο, ήδη κόφει το coffee shop. Έχει αρκετό κόσμο, ρε. Θα παρκάρω λίγο εδώ, ελπίζω να με κόψει καμιά κλίση. Πάω πάω κανένα καπουτσίνο. Και πάμε πολύ καλά. Για να δούμε. Έτσι. Έτσι, δεν θα κάνω περικοπές. Καλησπέρα σε όλους. Καλώ τον Άρθρο. Τι γίνεται, ήρθα να γενιάσω λίγο το μαγάζι, να μου βάλετε ένα φρέντο εσπρέσο. Ό,τι θέλει, Άρθρο. Καλησπέρα. Ένα φρέντο εσπρέσο, θέλω μέτριο. Ποιο είστε εδώ πέρα, 5-5. Ευχαριστώ. Και ένα κλαψάδι μου, ναι. Θέλει γαλοπούλα, ζαμπόν, με light υλικά, είσαι fitness. Γαλοπούλα, ντομάτα και λίγη σο. 2-2-2. Έλα τώρα να το φτιάξω. Ναι, αμέ. Θα γίνει καλή φάση εδώ, να ξέρετε. Και βλέπετε, τα FPS μου είναι στα 90-80 και έχουμε γύρω στα 6 άτομα μαζί με πολλά οχήματα. Τώρα, άμα κοιτάξω κιόλας ανάλογα το που κοιτάω επίσης, να ξέρετε, είναι και τα FPS. 1-5-5. Θα θέλω να πάω στον πάγκο. Ναι, ναι. Πείτε μου λίγο τα FPS σας. 261. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα λεφτά. Καλή συνέχεια. Βασικά και τα τέτοια μου δώστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Για το μαγαζί. Ευχαριστώ, φίλε. Αδερφέ, μήπως έχεις κανάλι, Πέρκιτ. Όχι, αγόρι μου, δεν έχω πάνω μου δυστυχώς. Οπότε πήραμε από το Coffee House ένα καφεδάκι και ένα κλάψα να ευχαριστηθούμε με τη βόλτα μας.
Και βλέπετε έχουμε εδώ 7-8 άτομα. Και έχω 70 με 80 FPS. Και θα έχουμε και καλύτερη FPS σύντομα. Πάμε πάρω το μηχανή μου και συνεχίζουμε. Θα την παρκάρω το μηχανή μου που έχει και parking meter. Και θα κάνουμε το εξής. Βλέπετε εδώ πέρα, έχω άμα κοιτάω προς παραλία 100 FPS. Άμα κοιτάω προς την πόλη 80. Ανοίγουμε λοιπόν settings. Okay. Πάμε graphics. Βλέπετε εδώ 1080p. Με τα settings είναι αυτά που βολεύουν εμένα. Να παίζω όπως θέλω εγώ. Αυτό που κάνουμε είναι κλείνουμε population density τέρμα αριστερά. Population variety τέρμα αριστερά. Distance scaling τέρμα αριστερά. Okay. Αυτό μειώνει λίγο το video memory από την κάρτα γραφικών με αποτέλεσμα να μην κουράζει τόσο. Επίσης, από κάτω που λέει extended texture budget, το κάνουμε 3 κλικ δεξιά. Αυτό είναι για να μας αποτρέψει από το να χάνουμε γραφικά. Δηλαδή, όταν πάτε αυτό 3 με 2 κλικ δεξιά, δεν χάνετε γραφικά πλέον όπως και να έχει, όπου και να είστε δηλαδή. Όταν το πάω 3 κλικ δεξιά, από εκεί που το έχουμε 2250, πάει στα 2900. Γιατί προφανώς είναι για να κάνει καλύτερα το render. Πατάμε apply. Και enter και μετά πάμε advanced graphics και εκεί που λέει extended distance scaling το πάμε τέρμα αριστερά και αυτό μπαλανσάρει το video memory και το πάει πίσω στα 2400 και βλέπετε FPS μου, κοιτάω την πόλη και από εκεί που έχω 80 έχω 120 και κοιτάω προς τα εκεί και από εκεί που έχω 120, 110 έχω 140 με 130. Οπότε πάμε να κάνουμε την ίδια βόλτα και να δούμε πόσο διαφορά κάναμε. Αυτό να ξέρετε λειτουργεί για όλα τα PC, δηλαδή το δικό μου PC πιάνε 90 FPS και πήρε τώρα ένα 30 FPS boost, ok. Άμα κάποιο PC πιάνει 40 FPS θα πάει γύρω στα 70-60. Κάπως έτσι λειτουργεί αυτό το κολπάκι. Και είναι καλό γενικότερα. Ούτε χάνεις γραφικά και είσαι αρκετά καλά FPS μπορώ να πω. Πέσουμε για το τμήμα λίγο ύποπτα γιατί είμαστε ως καμία πρόστιμο. Δεν μ' άφησε τέλεια. Και φτάσαμε. Με τον σερβερ να είναι σχεδόν γεμάτος και εκεί που έπιανα εδώ πέρα πόσο ήταν, 80, 90 FPS στην καλύτερη, τώρα πιάνω 120. Και άμα κοιτάξω και προς την πόλη, πάλι 120. Όπου και αν κοιτάξω, 110 με 120 FPS. Ουρανό, άμα κοιτάξω βέβαια, θα πιάσω 140, έτσι, μην τσιτάρουμε. Οπότε πάντα σε κάνουμε και τα τάκος να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Ελπίζω σύντομα να ανοίξω και τα τάκος, να βάλουμε κανένα τάκος εδώ πέρα, γιατί μας έχουμε, το έχουμε επιθυμήσει. Λοιπόν, θα βρω κάπου να παρκάρω εδώ. Δεν περνάει κανείς. Έχει πάρκινγκ από πίσω, νομίζω, ναι. Για να δούμε εδώ πέρα. Φτάσαμε στα τάκος και κοιτάω προς την Grove μέσα. 110 με 120 περίπου FPS. Okay. Έχουμε και κάποια ντροπάκια, αλλά τι να κάνεις, δεν πειράζει, δεν κάτσε να σκάσεις. Πολύ ωραίο μαγαζί τα τάκος, by the way, μάγκες. Πολύ ωραίο. Κοιτάω επίσης από τάκος προς την πόλη και βλέπετε έχουμε 100 με 110, αλλά φορτώνει την πόλη. Okay. Γενικά, είμαστε πάνω από 100 FPS σε όλο το GTA 5 map. Και γενικά θα ήθελα εδώ ένα τάκος να πάρω. Αλλά δεν έχει υπαλλήλους, δυστυχώς. Δεν πειράζει. Πάμε πίσω στο αεροδρόμιο. Και επιστρέφουμε στο σημείο που αρχίσαμε για να δείτε κι εσείς πως όντως έχω πολλά παραπάνω FPS από όσα ξεκίνησα. Και νομίζω ήταν ένα βίντεο το οποίο χρειαζόσασταν και χρειαζόμασταν όλοι πολύ νωρίτερα. Γιατί γελιόμαστε GTRP, παίζουμε όλοι. Και όλοι θέλουμε καλύτερα FPS στο GTRP, ειδικά όσοι παίζουν σούτια. Οπότε, εδώ που έφτασα. Πριν είχαμε πόσο, 100 FPS 90 και τώρα έχουμε 120 με 130. Μπορεί και 140 να φτάνει, αλλά ας πούμε 120 με 130. Πράγμα το οποίο σημαίνει με full server γεμάτο και ανάλογα τα σημεία και όλες και τους παίχτες και τα οχήματα, έχουμε μία άνοδο από 20 έως και 45 FPS περίπου. Που αυτό για μένα είναι πάρα πολύ καλό. Και όπως σας είπα, λειτουργεί για όλα τα PC. Οπότε, αυτό το βίντεο σήμερα θα πιω εγώ τον καφέ που πήρα από το Coffee House, μην πάει χαμένος. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο digital. Φυσικά, άμα σας άρεσε το σημερινό βίντεο, θέλω να κάνετε ένα like, καθώς βοηθάει πάρα πολύ. Να μου πείτε να δουλέψει και για εσάς αυτό το κόλπο και οι ρυθμίσεις. Και ελπίζω να μην χάνετε τα stream που κάνουμε στο PD Project στο Facebook. Link στην περιγραφή. Like, εγγραφή και καμπανάκι. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye.